Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην πρόσκληση για την ενημέρωση σχετικά με το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί 22 και 23 Νοεμβρίου στη Σιτία με θέμα την αστροπαρατήρηση στα γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου ως αναρχική μορφή τουρισμού. Διοργανωτής του συνεδρίου είναι το Υπουργείο Τουρισμού ως εταίρος στο πρόγραμμα του GeoStars. Να υπενθυμίσω ότι το πρόγραμμα GeoStars εγκρίθηκε το 2018, τον Μάιο. Ο Δήμος Σιτίας τον έκρινε από το Δημοτικό του Συμβούλιο για την υλοποίηση της πράξης που αφορά την περιοχή μας. Ο Δήμος Σιτίας είναι εταίρος στο πρόγραμμα GeoStars. Να υπενθυμίσω ότι έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη διοργάνωση τεχνικής συνάντησης τον Οκτώβριο του 2019, όπου πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Έτανος και υπήρξε ενημέρωση για την όλη πορεία του έργου. Και επίσης πέρσι, το Δεκέμβριο, πραγματοποιήθηκε με επίσης μεγάλη συμμετοχή η διοργάνωση του σεμιναρίου βιοδυναμικής καλλιέργειας, όπου υπήρχαν συμμετοχές και από την Κύπρο, ο οποίος είναι εταίρος στο πρόγραμμα GeoStars, και εν συνεχεία οι άνθρωποι επισκέφθηκαν διάφορες περιοχές όπου υπήρχε και εφαρμόζεται η βιοδυναμική καλλιέργεια. Στη φάση αυτή καλούμαστε να συμμετέχουμε στο συνέδριο την ερχόμενη εβδομάδα. Θα πραγματοποιηθεί στο Ήτανος 22 του Νοέμβρη. Η ώρα προσέλευσης είναι 10 με 11 παρατέταρτο που αφορά τις εγγραφές. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί και εν συνεχεία θα υπάρχουν κάποιες παρουσιάσεις από ομιλητές, όπως είναι η κυρία Λίλα Ιωσήφ και είναι υπάλληλος του Τμήματος Παρακολούθησης Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Διεύθυνση Έρευνας του Υπουργείου Τουρισμού. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον ομιλητή και φίλο, τον κύριο Πέτρο Χατζικώστα από την αναπτυξιακή εταιρεία Τρόδους από την Κύπρο, όπου είναι σύμβουλος αγροτικής ανάπτυξης. Θα υπάρχει μια παρουσίαση και εισήγηση από εμάς σαν Γεωπάρκο Σιτίας. Επίσης θα συμμετέχει ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας και θα εκπροσωπείται από τον κύριο Γιώργο Ναυραζίδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος δελαστίου. Και στο δεύτερο μέρος θα ακολουθήσουν επίσης παρουσιάσεις σχετικά με την αστροπαρατήρηση στην Κύπρο και τον αστροτουρισμό στην Κρήτη. Την επόμενη μέρα, 23 του Νοέμβρη και ημέρα Τετάρτη, θα υπάρχει ξενάγηση στο Γεωπάρκο Σιτίας. Οι καλεσμένοι και ομιλητές θα έχουν τη χαρά να επισκεφτούν τον αρχαιολογικό χώρο της Κατοζάκρου, το Μηνιακό Ανάκτορο. Εν συνεχεία θα επισκεφτούν το φοινικό δάσος του Βάη, θα ακολουθήσει μεσημεριανό γεύμα. Μετά το γεύμα θα έχουν τη χαρά να επισκεφτούν τη Μονή του Πλού, όπου θα υπάρξει ξενάγηση, και στο απόγευμα υπάρχει ελεύθερη ώρα και ξεκούραση για τους επισκέπτες. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε είναι ήδη σε διαδικασίες υλοποίησης το αστεροσχολείο που αφορά την περιοχή μας. Από εκεί και πέρα ευελπιστώ να υλοποιηθεί εντός του χρονοδιαγράμματος όπως έχει ανακοινωθεί και από την αρχή που το επιβλέπει. Περιμένουμε όλους όσους αγαπούν τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, την αστροπαρατήρηση, να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή την ερχόμενη εβδομάδα στη Σιτία και στο Ήτανος.